Πριν καν προλάβει να καταλάβει τι είχε συμβεί, το μήνυμα που έφτασε στο κινητό του ότι έχει στείλει έμβασμα 8.500 ευρώ σε λογαριασμό της Γαλλίας, του επιβεβαίωνε ότι είχε πέσει θύμα απάτης. Ήταν 8.500 που μαζευτήκαν ευρώ-ευρώ από τη δουλειά μου, το μεροκάμα, το μεροκάμα το δουλεύω και εγώ όπως όλοι μας και είχα μαζέψει αυτά τα λεφτά. Αυτά φύγανε, πλέον δεν υπάρχει τίποτα στο λογαριασμό. Ο 59χρονο Γιώργο Κτιστάκη από το Ηράκλειο, που εργάζεται ω τεχνικό σε μεγάλη εταιρεία, δεν πίστευε ότι οι οικονομίε που είχε καταφέρει να κάνει μέσα σε λίγα λεπτά έπαψαν να υπάρχουν. Περιμένουν να μου πούνε πώ έγινε και δεν το καταλάβανε. Πώ γίνονται αυτά χωρί να το καταλάβουν. Ναι, εγώ μπήκα σε λάθο λογισμικό. Τι κάνουνε να τα αποτρέψουν αυτά. Όπω είπε στην Κρήτη TV, όλα συνέβησαν την περασμένη Τετάρτη όπου επιχείρησε να πληρώσει ένα λογαριασμό από το κινητό του χωρίς όμως να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή. Κάνοντας αναζήτηση της ιστοσελίδας μέσω διαδικτύου, αυτή που μπήκε για να κάνει τη συναλλαγή, τίποτα δεν τον έκανε να υποψιαστεί ότι δεν είναι η επίσημη της τράπεζας. Οπότε έδωσε όσα στοιχεία του ζητήθηκαν και λίγο μετά τα χρήματά του είχαν κάνει φτερά. Ήταν ίδιο το site τη τράπεζα, αλλά τελικά δεν ήταν αυτό. Ήταν ψεύτικο. Ε, μου ζήτησε κάποια αριθμού που θα μου έρθουν με Viper να του βάλω, του έβαλα. Κόλλησε το κινητό, ξαναπροσπάθησα, ξανακόλλησε, αλλά αυτό δεν είχε κολλήσει το κινητό. Εκείνη τη στιγμή και μου περνάνε τα λεφτά. Ο 59χρονος που παρακολουθεί στενά όσα συμβαίνουν όπως λέει, ποτέ δεν μπορούσε να πιστέψει ότι μια τέτοια απάτη θα τον έβαζε σε περιπέτειες. Μετά από 10 λεπτά το συνειδητοποίησα γιατί μπήκα από το λάπτοπ πλέον, το οποίο μπήκα στη σωστή εφαρμογή και είδα τα λεφτά λιπάνε. Μέσα σε ένα 24ωρο καταγγέλθηκαν δύο ακόμη περιστατικά απάτη μέσω τηλεφώνου. Ένα 66χρονο από το Μαλεβίζη που του ζήτησε να πληρώσει 2.000 ευρώ για φόρο ποσού που θα λάμβανε από δικαστική προσφυγή που είχε κερδίσει και μια 35χρονη από τι Μύρε που έδωσε του τραπεζικού τη κωδικού σε άτομο που τη είπε τηλεφωνικά ότι ήταν ο σύζυγο τη λογίστριάς τη και ήθελε να προχωρήσει μια διαδικασία πληρωμή. Ο οποίο κατάφερε να κάνει μέσα από το λογαριασμό τη συναλλαγή 650 ευρώ είχαν ξαναπροσπαθήσει να μου πάρουν λεφτά από άλλη κάρτα, το οποίο δεν μου πήραν τίποτα, το στην τράπεζα, μου αλλάξανε τους αριθμούς της κάρτας και τέλειωσε. Αυτό είχε γίνει, αλλά ότι θα μου το κάνουν μέσω e-banking δεν το περίμενα ποτέ. Οι έρευνες της αστυνομίας και για τις τρεις υποθέσεις συνεχίζονται, με τα θύματα να ζητούν μέρημνα για να μπορέσουν ταυτόχρονα με τη δική τους προσοχή να προστατεύονται και να μην εξαπατώνται θα ήθελα να πω σε όλους να προσέχουν πάρα πολύ πριν μπουν σε οποιοδήποτε site για οποιαδήποτε κίνηση με χρήματα.